Οι μέρες της ζωής μας μας φέρουν και φέτος ξανά μπροστά από το μεγαλύτερο και σημαντικότερο γεγονός που συντελέστηκε ποτέ στην ιστορία, στην Ανάσταση του Χριστού. Η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών και της Ανάστασης του Χριστού αποτελεί το σπουδαιότερο κεφάλαιο και γεγονός όχι μόνο κάθε χρονιάς, αλλά και ολόκληρης της χριστιανικής ζωής. Ο Απόστολος Παύλος το τονίζει ξεκάθαρα. «Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστη μας είναι μάταιη. Είμαστε χριστιανοί επειδή αναστήθηκε ο Χριστός. Αν θέλουμε δηλαδή να λεγόμαστε και να είμαστε χριστιανοί, δεν μπορούμε να μην πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού». Η Ανάσταση είναι που έκανε τη μεγάλη διαφορά του κηρύγματος του Χριστού στον κόσμο. Ακόμα και η λέξη Ευαγγέλιο αναφέρεται στην καλή αγγελία της Ανάστασης του Χριστού που οι Απόστολοι μετέφεραν από τα Ιεροσόλυμα σε όλο τον κόσμο. Για τους χριστιανούς, ο θάνατος δεν υπάρχει και δεν κυριεύει τον άνθρωπο. «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας». Μόνο ο σωματικός θάνατος υπάρχει και αυτός μέχρι την ημέρα της δεύτερης παρουσίας του Χριστού στον κόσμο, οπότε θα αναστηθεί και αυτό και θα ενωθεί με την ψυχή για την αιώνια ζωή. Στο χριστιανισμό δεν έχουμε νεκροταφεία αλλά και κημητήρια, δεν έχουμε νεκρούς αλλά και κοιμημένους, πιστούς που περιμένουν το άγγελμα της τελικής Ανάστασης. Στο χριστιανισμό δεν υπάρχουν λέξεις όπως απογοήτευση, απελπισία, απόγνωση, μελαγχολία, μαράζι και σκοτεινιά. Αν ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο θάνατος και αυτός έχει νικηθεί από τον Χριστό, τότε προστεί η απόγνωση και ο θάνατος της ελπίδας. Και αν κάποιες στιγμές ο άνθρωπος λυγίζει και αισθάνεται ότι οι αντοχές του λιγοστεύουν, ότι δεν αντέχει και δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο με τα βάσανα και τις δυσκολίες, ας έχει πάντα στο μυαλό του τον Χριστό πριν την Ανάσταση, τον εσταυρωμένο Χριστό, τον μαστιγωμένο, τον καρφωμένο από την κακία και το μίσος των ανθρώπων, τον προδομένο και εγκαταλελειμμένο, τον αδικημένο και συκοφαντημένο, τον κοροϊδεμένο και εμπτισμένο. Ας τιμάται το ακάνθινο στεφάνι και θα βρει παρηγοριά και δύναμη να συνεχίσει τον προσωπικό του Γολγοθά μέχρι την Ανάσταση. Θα νιώθει τον Χριστό συνοθοιπόρο και υποστηριχτή στην ανηφόρα της ζωής του. Θα νιώθει την ανάπαυση και την ξελαφροσιά της χάρης και της αγάπης του. Θα τον ακούει να το ψιθυρίζει έντονα και πιστικά στο αυτί. «Δεύτε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσου ημάς». Ελάτε όλοι κουρασμένοι και βαρυφορτωμένοι από τις δυσκολίες της ζωής να σας ξεκουράσω. Θα τον ακούσει να τον διαβεβαιώνει ότι «εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». «Στον κόσμο θα ζήσετε θλίψη, αλλά μην χάνετε το θάρρος σας, εγώ νίκησα τον κόσμο». Είναι η Μεγάλη Εβδομάδα η μεγάλη ευκαιρία να αποθέσουμε πάνω στο Σταυρό του Χριστού όλο τον κόπο και τον πόνο μας ξανά, όλες τις αγωνίες, όλα τα βάσανα και τις δυσκολίες, όλο τον κάματο της ζωής μας, ό,τι μας θλίβει και μας συνθλίβει, και να τον καλέσουμε να μας σηκώσει λίγο το βάρος και να αντέξουμε όπως αυτός μέχρι το τέλος, να αντέξουμε μέχρι την Ανάσταση την δική του και τη δική μας. Και αν κάποιος αμφισβητεί ή μέσα του πολλές φορές διαρωτάται για το αν όντως συντελέστηκε η Ανάσταση, αν όντως ο Χριστός αναστήθηκε, υπάρχουν πολλά να σκεφτεί και να λάβει υπόψη. Πρώτα, ας αναλογιστεί το πώς εξηγείται η δυναμική εξάπλωση μιας θρησκείας, της οποίας ο Θεός γίνεται άνθρωπος και αντί να εξοντώσει όσους δεν τον ακολουθούν, να αποδέχεται άδικα να σταυρωθεί και να πεθάνει από αυτούς και για αυτούς σαν ένα ιτημένο στο σταυρό. Πώς γίνεται οι μαθητές του, τη στιγμή που τον εγκατέλειψαν φοβισμένοι και ήταν κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο, ξαφνικά να βγαίνουν και να μιλούν ανοιχτά στον κόσμο και χωρίς κανένα φόβο, αλλά με περισσό θάρρος, να κηρύσουν για τον αναστημένο Χριστό. Πέρα από αυτά όμως, η πιο πιστική μαρτυρία της Ανάστασης δεν είναι καμιά άλλη από αυτή πρώτα την ύπαρξη της Εκκλησίας εδώ και 2.000 χρόνια, παρά τις αδυναμίες και τα λάθη των πιστών της. Κυρίως, η μεγαλύτερη δύναμη του κηρύγματος της Ανάστασης, η αλήθεια της πίστης και του Ευαγγελίου, η μαρτυρία για την αλήθεια όσων είπε και έπραξε ο Χριστός στον κόσμο, είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Το ότι άνθρωποι που πέθαναν πριν χιλιάδες χρόνια, μέχρι σήμερα φανερώνονται και επιτελούν θαύματα, μαρτυρεί ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά απέναντίας η συνέχεια μετά από αυτόν είναι πιο δυνατή,
Η Ανάσταση του Χριστού είναι αληθινό γεγονός. Όσο και αν το μυαλό και η λογική αμφιβάλλουν, γεγονότα και καταστάσεις πέρα από τη λογική καθημερινά μας δείχνουν ότι τα μυστήρια του Θεού είναι μια πραγματικότητα, την οποία το μυαλό αδυνατεί μεν να καταλάβει, αλλά η καρδιά μπορεί εύκολα και απλά να ζήσει και να γευτεί. Όλα τα γεγονότα λοιπόν της Μεγάλης Εβδομάδας μας δείχνουν τον δρόμο και τον τρόπο για τη μεγάλη ζωή του Χριστού, των παθών και της Ανάστασης της ζωής Του και ζωής μας. Κάθε μέρα ένα γεγονός, πρόσωπα και ιστορίες μας προετοιμάζουν και μας διδάσκουν διάφορα ωφέλιμα για τη ζωή μας και για τη σχέση μας με τον κόσμο, τους συνανθρώπους μας και τον Θεό. Αρχής γενομένης από αύριο Σάββατο πρώτων Βαΐων, μέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας εορτάζει την τετραήμερο Ανάσταση του Λαζάρου. Ο Χριστός, λίγες μέρες πριν πάει στα Ιεροσόλυμα, βρέθηκε στη Βιθανία, όπου ο αδελφικός του φίλος Λάζαρος είχε πεθάνει πριν 4 ημέρες. Μπροστά στο κλάμα και στον πόνο των αδελφών του Λαζάρου, της Μάρθας και της Μαρίας, και αυτός ο Χριστός ως άνθρωπος συγκινείται και δακρύζει, παρά το γεγονός ότι ήξερε ότι σε λίγη ώρα θα ανέστενε τον Λάζαρο. Ένα γεγονός μοναδικό στην ιστορία της ανθρωπότητας, για το οποίο μαρτυρούν οι δύο τάφοι του Λαζάρου, ο πρώτος στη Βιθανία και ο δεύτερος στην Λάρνακα της Κύπρου, όπου κατέφυγε για να μην το σκοτώσουν ξανά οι Εβραίοι, επειδή η παρουσία του και μόνο ήταν απόδειξη του θαύματος που του έκανε ο Χριστός. Με αυτό το θαύμα, ο Χριστός προετοιμάζει τους μαθητές και τον κόσμο για τη δική του Ανάσταση. Την επόμενη Κυριακή, Κυριακή των Βαΐων, η Εκκλησία μας εορτάζει πανηγυρικά την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, μέσα στις επεφημίες και τις ζητοκραυγές των κατοίκων της Ιερουσαλήμ. Ο Χριστός, όπως το είχαν προαναγγείλει προφητείες εκατοντάδες χρόνια πριν, πάνω σε ένα γαϊδουράκι εισέρχεται στην πόλη της Ιερουσαλήμ για να εορτάσει το Εβραϊκό Πάσχα. Ήδη είχε φτάσει η είδηση της Ανάστασης του Λαζάρου και ο κόσμος τον υποδέχεται ως Μεσσία, στρώνοντας κλάδους ελαίας και βάγια μαζί με τα δικά τους ρούχα για να περάσει, φωνάζοντας το «Οσανά το Υιό Δαβίδ». Ασχέτως αν ήδη αυτοί οι άνθρωποι λίγες μέρες μετά θα φωνάζουν γεμάτοι μίσος και κακία το «Άρον, Άρον, Σταύρωσον Αυτόν». Τη Μεγάλη Δευτέρα η Εκκλησία μας θυμίζει ένα πολύ σπουδαίο πρόσωπο από την Παλαιά Διαθήκη, τον Πάγκαλο Ιωσήφ, τον γιο του Ιακώβ. Η ζωή του μοιάζει με τη ζωή του Χριστού. Σχεδόν 1000 χρόνια πριν τον Χριστό, τα αδέλφια του Ιωσήφ τον ζηλεύουν για την αγάπη που του είχε ο πατέρας και ενώ στην αρχή αποφασίζουν να τον σκοτώσουν, τελικά τον πολλούν σε έμπορους από την Αίγυπτο, λέγοντας όμως ψέματα στον πατέρα τους ότι τον κατασπάραξε ένα άγριο θηρίο. Ο Ιωσήφ πωλείται ως δούλος σε ένα άρχοντα του Φαραώ και λόγω του χαρακτήρα του και της υπακοής του γίνεται ο πιο έμπιστος και αγαπητός του δούλος. Δυστυχώς όμως, μετά από άδικη συκοφαντία από τη γυναίκα του άρχοντα φυλακίζεται. Στη φυλακή όμως με θεία φώτιση ερμηνεύει τα όνειρα του Φαραώ, ο οποίος τον κάνει πρωθυπουργό όλης της Αιγύπτου. Στα χρόνια της πείνας, τα αδέλφια του έρχονται να ζητήσουν από αυτόν χωρίς να τον αναγνωρίσουν βοήθεια. Αυτός τους αναγνωρίζει και μετά από κάποια περιπέτεια τους αποκαλύπτεται και μέσα σε δάκρυα τους συγχωρεί και όλοι μαζί με τον πατέρα τους ξανασμίγουν ευτυχισμένοι. Τη Μεγάλη Τρίτη, η Εκκλησία μέσω της παραβολής των 10 παρθένων και των ταλάντων μας διδάσκει πρώτα να είμαστε πάντα έτοιμοι διότι δεν ξέρουμε ποια στιγμή θα μας επισκεφθεί ο Χριστός για να δώσουμε λόγο για τις πράξεις μας. Επίσης, μας συμβουλεύει να αξιοποιούμε όλα τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός για το καλό των ανθρώπων και της σωτηρίας μας και όχι να είμαστε τεμπέληδες και να επαναπαυόμαστε στα καθιερωμένα και συνηθισμένα χωρίς να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε και να προσφέρουμε στον κόσμο. Τη Μεγάλη Τετάρτη, ένα πολύ σπουδαίο γεγονός μας εισάγει σταδιακά στις τελευταίες μέρες του Χριστού. Ο Χριστός, ενώ βρίσκεται σε ένα σπίτι γεμάτο κόσμο, διδάσκοντας και κατηχώντας, μια πόρνη γυναίκα ανοίγει ένα πανάκριβο μύρο, πλένει με αυτό τα πόδια του Χριστού και τα σκουπίζει μέσα σε δάκρυα με τα λιμένα της μαγιά μετανοημένη. Πολλοί δυσανασχετούν και θυμώνουν με την πράξη της γυναίκας, πρώτα για τη σπατάλη του μύρου και μετά για την ανοχή του Χριστού. Ο Χριστός τους καθησυχάζει λέγοντάς τους ότι αυτό έγινε για να προετοιμάσει όλους για την ταφή
όπου οι μυροφόροι στάλευαν με μοίρα το νεκρό του σώμα. Επίσης, τους διαβεβαιώνει ότι της γυναίκας της συγχωρέθηκαν όλες οι αμαρτίες της, διότι αγάπησε πολύ, εννοώντας ότι αγάπησε με πόνο ψυχής και με μετάνοια πραγματική τον Θεό και έγινε παράδειγμα για όλους. Τη Μεγάλη Πέμπτη εξελιχτικά αρχίζουν όλα τα γεγονότα του πάθους του Χριστού. Βήμα-βήμα, λεπτό προς λεπτό, παρακολουθούμε και κατά το μέτρο του δυνατού ακολουθούμε, συμμετέχουμε και συμπάσχουμε μαζί Του, έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού και της καρδιάς μας την Ανάσταση. Πρώτα, ο μυστικός δείπνος. Ο Χριστός με τους μαθητές Του εορτάζει το Εβραϊκό Πάσχα, δηλαδή το γεγονός του περάσματος της Ερυθράς Θάλασσας από τους Εβραίους και τον Μωυσή. Εκεί πλένει τα πόδια των μαθητών Του για να τους δείξει ότι πρέπει να είναι ταπεινοί και δούλοι των ανθρώπων αν θέλουν να γίνουν μεγάλοι για τον Θεό. Και στη συνέχεια τους παραδίδει το μυστήριο των μυστηρίων, τη Θεία Ευχαριστία. Τους δίνει το ψωμί ως σώμα και το κρασί ως αίμα και τους παραγγέλνει να το τηρούν μέχρι το τέλος του κόσμου. Από το δωμάτιο φεύγει ο Ιούδας για να προδώσει τον Χριστό. Μετά ο Χριστός λαμβάνει τους τρεις κορυφαίους μαθητές, τον Ιάκωβο, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, πηγαίνει στον κήπο της Γεθσημανή για να προσευχηθεί. Οι μαθητές αποκοιμούνται, ενώ ο ίδιος με μεγάλη αγωνία προσεύχεται για τα επερχόμενα κακά που θα του συμβούν, ιδιαιτέρως δε για την προδοσία του Ιούδα. Υπακούει στο θέλημα του πατέρα του και με ηρεμία και ειρήνη δέχεται τους στρατιώτες μαζί με τον Ιούδα να το συλλάβουν. Ο Ιούδας τον προδώνει με ένα φιλί. Ο Χριστός δικάζεται νύχτα κρυφά μπροστά στους αρχιερείς των Ιουδαίων. Οι ψευδομάρτυρες αρχίζουν να τον κατηγορούν. Κάποιος τον χτυπά. Από τους μαθητές μόνο ο Πέτρος ακολούθησε και αυτός μακριά. Στην ερώτηση του αρχιερέα Καϊάφα αν είναι όντως ο Μεσσίας, ο Χριστός τον παραδέχεται δημόσια. Τότε αρχίζει το πλήθος να ουριάζει και πολλοί να χτυπούν, να φτύνουν, να χαστουκίζουν, να σπρώχνουν και να ταράζουν τον Χριστό. Ο Πέτρος αρνείται ότι γνωρίζει τον Χριστό τρεις φορές. Τότε ξημέρωσε και λάλησε ο παιδινός, όπως ακριβώς του το είχε πει ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Ο Χριστός οδηγείται από τους Ιουδαίους μπροστά στον Ρωμαίο διοικητή της Ιουδαίας, τον Πόντιο Πιλάτο, για να δώσει διαταγή να θανατωθεί με σταύρωση, εκτέλεση που άραβαζε μόνο σε εγκληματίες και παγιανθρώπους. Ο Πιλάτος διστάζει στην αρχή, αλλά στην πορεία βλέποντας ότι οι Ιουδαίοι θα προκαλούσαν μεγάλη αναταραχή, γεγονός που δεν το σύφερε καθόλου, καταδέχεται και δίνει την εντολή να βασανιστεί ο Χριστός. Ο Χριστός μαστιγώνεται με το Φραγγέλιο, μαστίγιο με μυτερούς γάντζους από σίδερο στις άκρες για να ξεσχίζει τις σάρκες. Το χτυπούν με βέργες και στο τέλος του φορούν το ακάθινο στεφάνι. Ο Πιλάτος παρουσιάζει τον Χριστό στο αγριεμένο πλήθος των Ιουδαίων. Αυτοί επιμένουν για την εκτέλεση και ο Πιλάτος νύπτει τα σχήρας του ως αθώος και δίνει την εντολή της σταύρωσης. Μεγάλη Παρασκευή μεσημέρι. Ο Χριστός υψώνεται στο σταυρό. Δίπλα του άλλοι δύο εγκληματίες. Ο ένας τον προκαλεί αν είναι Θεός να σώσει τον εαυτό του και τους ιδίους, ο άλλος τον παρακαλεί να τον συγχωρέσει και να τον θυμηθεί στη βασιλεία του. Ο Χριστός του το διαβεβαιώνει. Ο Χριστός ζητά νερό και ο στρατιώτος του δίνει ξύδι. Ο ήλιος σκοτίνιασε και έγινε σχεδόν νύχτα. Ο Χριστός παραδίδει το πνεύμα του, γίνεται μεγάλος σεισμός και ο ναός των Ιουδαίων μοιράζεται στα δύο και πολλοί νεκροί ζωντάνεψαν και εμφανίστηκαν σε γνωστούς τους. Η Παναγία μαζί με άλλες γυναίκες, τον μαθητή Ιωάννη, τον Ιωσήφ από την Αρημαθία και τον Νικόδημο κατεβάζουν το νεκρό σώμα του Χριστού και το θάβουν στον τάφο του Ιωσήφ. Το Σάββατο μια ηρεμία καλύπτει όλη την Ιερουσαλήμ. Ο Χριστός είναι στον τάφο και φυλάγεται από στρατιώτες για να μην κλαπεί το σώμα του από τους μαθητές του. Οι μαθητές είναι κρυμμένοι από τον φόβο τους. Οι Ιουδαίοι είναι ήσυχοι για την εξόντωση του Χριστού. Και όμως, την επόμενη μέρα το πρωί, που έλαβε το όνομά της από τότε Κυριακή, οι γυναίκες μαθήτριες του Χριστού αψηφούν τον φόβο και τον κίνδυνο και πάνε για να λείψουν το νεκρό σώμα του Χριστού με αρώματα όπως ήταν το εβραϊκό έθιμο. Φτάνοντας, βλέπουν την πέτρα να έχει ήδη μετακινηθεί και ένα άγγελο Κυρίου να τους αναγγέλει το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού. Ενώ το αναγγέλουν με χαρά και αυτές και με αγωνία στους μαθητές του, και ενώ οι πόρτες ήταν σφραγισμένες, ο Χριστός εμφανίζεται μπροστά τους με το σώμα του αναστημένο και τους απευθύνει τον πρώτο χαιρετισμό. Ειρήνη σε εσάς.
Ένας από αυτούς λείπει, ο Θωμάς, ο οποίος όταν του διηγήθηκαν τι συνέβη δεν πίστεψε από μεγάλη επιθυμία να δει και ο ίδιος με τα μάτια του και να αγγίξει με τα χέρια του τον Χριστό. Αυτό πραγματικά έγινε μετά από 8 μέρες, παρόλο που ο Θωμάς δεν τόλμησε να πλησιάσει αλλά φώναξε με πίστη «Εσύ είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Αυτή είναι η ιστορία με λίγα λόγια της πορείας της Μεγάλης Εβδομάδας. Ο καθένας επιλέγει το πώς και το πόσο θα τη ζήσει προσωπικά στη ζωή και στην καρδιά του. Ο καθένας επιλέγει πόση από τη ζωή του Χριστού θα βάλει στη ζωή του, με πόσο φως από την Ανάσταση θα φωτίσει τα σκοτάδια του. Αν θα γίνει Πέτρος, Ιούδας, Μυροφόρες, Πόρνη, Ιωάννης, Ιωσήφ από Αρημαθέας, Πιλάτος ή Θωμάς. Ας κρατήσουμε όμως γενικά όλοι έστω ένα, το χαιρετισμό του Χριστού. Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Την ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς. Εγώ δεν σας δίνω ειρήνη καθώς ο κόσμος δίνει. Ας μην ταράζετε η καρδιά σας, μήτε να διγιάζει. Εγώ νίκησα τον κόσμο και τον θάνατο.